Όταν ένα άνθρωπο μιλάει πολύ ανοιχτά και αυθόρμητα, αυτό του στοιχίζει και φίλου. Την ίδια στιγμή όμω, κρατά του ανθρώπου που θε να έχει δίπλα σου mm. και είναι το πιο σημαντικό. Και λέω, μιλά ανοιχτά και αυθόρμητα και έχει τοποθετηθεί και για το ομοφιλοφιλικό κομμάτι γενικότερα. Εννοείται. εννοείται. Για το οποίο ε, γίνεσαι και έξαλλο όταν ε, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί ακόμα αυτή την εποχή που ζούμε. Να, είναι, να, να έχουν δεύτερη σκέψη για το αν κανεί θα πρέπει να είναι ελεύθερο ή όχι σε σχέση με την σεξουαλικότητά του. Εννοείται αυτό. Αυτό εννοούσα κιόλα σε, σε εκείνο το post που έκανα από αφορού τον αδερφό μου, ότι με συμφιλίωσε με τη διαφορετικότητα. Αυτό ήταν ε, ε, η βασική παρέμβαση που έκανε στη ζωή μου ο αδερφό μου. Γιατί σαν παιδάκι κι εγώ μιμόμουν Με συμβούλεψε τέλο πάντων τότε και με εξοικείωσε με όλο αυτό. Και έπαψα να το φοβάμαι, άρχισα να το αγαπάω και να το στηρίζω. Ήμουνα ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε στο, στο, Gay Pride, έτσι το πρώτο που έγινε, στην, νομίζω το δεύτερο που έγινε στην, στην, Ελλάδα. Και όταν με πήραν φίλοι μου, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους, ομοφιλόφιλους που κάνουν άλλες δουλειές που εξαιτία τη σοβαρότητας της δουλειάς τους, δεν μπορούν να βγουν από την τουλάπα που λέμε, να, ρε ναι, παιδί ναι. μου. Του πέταξε το σύστημα, ναι. κάλο. Και ε, ε, μου είπαν: Γιατί το κάνει αυτό, Γιατί πα. Και τους είπα ότι πηγαίνω για σας, πηγαίνω για το δικαίωμα του καθενός, για το αυτονόητο, το να είναι αυτό που θέλει, πόσο δεν πειράζει κανένα φίλο. Και είμαι υπέρ και σε πολλά, δηλαδή είμαι υπέρ και της τεχνοθεσίας. Είσαι υπέρ τη ελευθερία. Είμαι υπέρ τη ελευθερία. Έχουμε ελευθερίας. φτάσει να είμαστε σε ένα σημείο και να συζητάμε τα αυτονόητα. Ακριβώ. Και αυτό Ακριβώς. Εμένα με σοκάρει πολλέ φορέ. Ακριβώ. Να δηλαδή σκοτώνουμε τώρα... Το... άνθρωπο επειδή ντύνεται γυναίκα, επειδή είναι διαφορετικό. Επειδή... Δηλαδή αυτό που, δε... ή αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμεί και δεν μπορούμε. Γιατί σε μένα, όταν είσαι, είσαι μονικό με ένα θέμα και βρίζει ή έτσι ή αλλιώ ή αυτή, θέλει να γίνει αυτό και δεν μπορεί. Ναι, κάπου έχει κολλήσει εκεί. Μπράβο. Έχει κάποιο θέμα. Εκεί. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονό ότι το 2021 προ 2022. Ε, διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή την ελευθερία του ανθρώπου, την ίδια στιγμή που υπάρχει και ένα φασισμό τη ελευθερία. Με ποια έννοια, ότι λε, μιλάγαμε πριν για τα social media. Και λε, εκεί δίνει την ελευθερία και λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Κρίνει με όποιο τρόπο θέλει. Καλά κάνει και μιλάει και σχολιάζει κτλ. Αλλά κάποια στιγμή, ρε φίλε, λε, η ελευθερία σε κάποια κομμάτια αυτή τη κοινωνία την αφήνει να πούμε να, να μην είναι ελευθερία πια αυτό, έτσι. Ακριβώ. Γιατί δηλαδή, δεν είναι ελευθερία αυτό, είναι ο φασισμό τη ελευθερία των άλλων. Έτσι. Και την γιατί στιγμή... παίρνει στο σπίτι σου αυτό. Ακριβώ. Και σε κρίνει. Και την ίδια στιγμή, η... εκεί που θα πρέπει ένα άνθρωπο να είναι πραγματικά ελεύθερο, γιατί είναι... έχει να κάνει με τη ζωή του, με τι πεπιθήσει του, με την ανθρώπινη φύση του, εκεί λε μπαίνουμε, τολμάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που τολμούν να κρίνουν τη φύση των άλλων ανθρώπων. Τραγικό. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Τραγικό.